Οι μειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ δεν ωφελούν τελικά τους καταναλωτές, λέει, είναι το συμπέρασμα της μελέτης που έκανε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Πάμε στον Νίκο Ρογκάκο για να μας πει περισσότερα. Αντιθέτως, σύμφωνα με τη μελέτη, αυξάνεται το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν, τι έδειξε η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού? Πρώτα απ' όλα ότι μόνο το 6% από τις μειώσεις του ΦΠΑ διαχέεται στις τιμές λιανικής. Οι μειώσεις αυτές οδηγούν σε αύξηση στο περιθώριο κέρδους, μάλιστα αναφέρεται και στην Ισπανία, Νίκο, που λέει ότι τα ωφέλη από τη μείωση του ΦΠΑ υποχώρησαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Επομένως, εμφανίστηκε μια πρώτη προσωρινή βελτίωση και σε τρεις μήνες αυτή είχε πάει στα ταμεία των επιχειρήσεων. Ακριβώς, και κύριε. Όχι στην τσέπη των καταναλωτών. Ακριβώς. Τώρα, Νίκο, η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος συστήνει αλλαγές τόσο στην επιδοματική πολιτική, όσο και στη χρήση του πλαστικού χρήματος. Έχει τρεις πολύ σοβαρές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τα επιδόματα. Τι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος? Ότι πρέπει τα επιδόματα να πηγαίνουν όχι με βάση μόνο το εισόδημα. Γιατί? Διότι η μεγάλη φοροδιαφυγή ενδεχομένως να οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα να το παίρνουν αυτοί που δεν πρέπει. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί τις κάρτες, το πλαστικό χρήμα, αλλά και να επανεξεταστούν όλες οι φοροαπαλλαγές. Κοστίζουν 12,9 δισεκατομμύρια, ενώ θα μπορούσαν να γλιτώσουν κάποια χρήματα εάν πάνε από την αρχή. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Ρογκάκο.